24 ο μήνας, τελευταία εκπομπή του χρόνου, μετά από μια εβδομάδα παράταση που πήραμε, που ήταν κανονισμένη, προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει βγει και ο Ιούνιος, άλλη Παρασκευή δεν έχουμε τον Ιούνιο, μετά πάμε 1 Ιουλίου. Άρα είναι τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου, τελειώσαμε και εμείς τελευταία εκπομπή. Τουλάχιστον κάνα δύο μήνες, πλέον δεν έχει τίποτα, βέβαια έχει κάτι αθλητικά, κάτι αγώνες προχρηματικούς, κάτι για το conference, για τα αυτά, μεταγραφές κλπ. Δεν έχει νόημα όμως, διότι θα λείπει πολλοί κόσμος. Όλοι θα είναι παραλίες, όλοι θα είναι στις δουλειές τους, στην ξεκούραση. Μετά έχουν βαρεθεί κιόλας, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλο χρόνο. Πρέπει να πάρουν, να γίνει αποτοξίνωση, να διάσουν λίγο, να καθαρίσουν τα μυαλά τους, να διάσει το κεφάλι για να ξαναγεμίσει από τη νέα περίοδο. Λοιπόν, ο Καπακίδης ήρθε εδώ, είναι ο Καπακίδης, δείξω να λίγο. Καλησπέρα, καλησπέρα Τζόρδα. Καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα. Ναι. Λοιπόν, ήρθε ο Καπακίδης, φυσικά αυτή η τελευταία εκπομπή την τράβηξα εγώ, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε κάτι περίεργα πράγματα. Ακούστηκαν κάποια πράγματα να πούμε. Να τα λύσουμε, να τελειώνουμε. Τι να λύσουμε, εγώ δεν έχω να λύσω τίποτα. Εσείς τα δημιουργήσατε, όχι, γι' αυτό σας κάλεσα εδώ πέρα για να πείτε τι προβλήματα γι' αυτό, έχετε. Γι' αυτό και εγώ ήρθα, γιατί δεν είμαι αδερφή, για να σας αποδείξω ότι δεν είμαι αδερφή Τζόρνταν και ήρθα να μιλήσω. Ναι, δεν είσαι αδερφή να μιλήσεις, αλλά θα έπρεπε να τα πεις σε μένα. Όχι να πας. Σένα... Κάτσε λίγο. Όχι να πας στην εκπομπή του Jukebox και από εκεί πέρα να βομβαρδίζεις τον άλλο για να με κάνεις εμένα να πούμε να σε ρίξω τα μπινελίκια, να σε βομβαρδίσω και να σε πω πρέπει να έρθεις από εδώ. Λοιπόν, έπρεπε να έρθεις από εδώ. Καταρχήν πήγα στο Jukebox γιατί αναφέρθηκε στο Jukebox ο ακροατής, αν θυμάσαι καλά. Κύριε ακροατή, δεν θυμάμαι τίποτα εγώ. Άκουσε να σου πω. Άκουσε να σου πω για να τα ξεκαθαρίσουμε. Τι λοιπόν, ακροατής. Εγώ την προπερασμένη Πέμπτη ήταν η τελευταία μας εκπομπή. Τελειώσαμε. Πήγα τον Αντώνη στο σπίτι, επειδή σε ακούω, κάθε βράδυ όταν μου δίνεται δυνατότητα, ακούω φόκου συνέχεια. Ακούω. Γιατί ακούς φόκους? Του ακούω, μου αρέσει, γιατί, αρέσει. Δεν είναι κακό. Γιατί είναι. Στην εκπομπή του Jukebox είπες, τέτοια ώρα λέει τι να ακούσω, σαν να λες ότι δεν έχει τίποτα. Όχι, δεν είπα ακούσω. Έτσι. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Όχι τέτοια ώρα τι να ακούσω. Τα άκουσα εγώ τραγούδια και τέτοια δεν ακούω τραγούδια. Όχι, και τέτοια. Τα άκουσα, το πες, έτσι το πες, τα άκουσα με τα αυτιά μου. Βάλτε να καλά την εκπομπή, εγώ δεν είπα τέτοια ώρα που να ακούσω. Με τα αυτιά μου. Λοιπόν. Τέτοια ώρα εκεί στο Δερβαίνι ήμουνα, τι να ακούσω. Όταν έφτασα στο Δερβαίνι. Πάμε παρακάτω την ουσία. Βγαίνει ένας ακροατής και λέει, Γιορδάνη, ο Ραπτόπουλος είπε ότι εκείνη η εκπομπή, τώρα δεν ξέρω και ποιος είναι πίσω από τα μικρόφωνα, εκείνη η εκπομπή, λέει, είπε ο Ραπτόπουλος, λέει, ήταν του Καπακίδη και αυτά. Ποια εκπομπή, για ποια λες? Αυτή εδώ. Ήταν του Καπακίδη αυτή η εκπομπή. Ναι, βγήκε ένας ακροατής και είπε για τον Ραπτόπουλο, ότι ο Ραπτόπουλος το είπε. Ναι. Αυτά έπρεπε να κράξει ο Ραπτόπουλο τότε. Γι' αυτό πήγα στο Ραπτόπουλο και μου λέει, όχι, εγώ δεν είπα τίποτε. Περίμενε να σου πω. Και πάνω σε εκείνο, εμένα αυτό που μου πείραξε. Πήγε στο Ραπτόπουλο, δεν έκραξε ο Ραπτόπουλο. Έκραξε σε μένα τώρα. Κάνεις λάθος. Τι κάνω. Τώρα... Οι εκπομπές γραμμένες είναι, τις είδα. Ναι, εγώ τον είπα τώρα Ραπτόπουλο. Λέω, λέει, εγώ δεν είπα τίποτε, λέει. Ότι εσύ αναφέρθηκες, ότι εγώ αναφέρθηκα ότι η εκπομπή ήταν δικιά σου. Εμένα γιατί με έκραξες όμως. Σε έκραξα. Όχι. Εμένα με πείραξε, Γιορδάνη. Καταρχήν ξέρεις πολύ καλά. 5-6 χρόνια μπορεί με να μην μιλάμε, αλλά δεν άφησα κανέναν. Πιάσε όλες τις εκπομπές και κοίταξε. Γιατί εγώ ποιον άφησα. Άφησα κανέναν. Αυτό, ναι, και ποιον το σέβομαι. Κανέναν. Όχι, ρε παιδί μου. Το λες, πρόβλημα ποιο είναι? Δεν έχουμε πρόβλημα, ρε παιδί μου. Γιατί με έκραξε, ρε παιδί μου, ρωτάω εγώ. Δεν σε έκραξα. Εμένα με πείραξε που είπε ότι εγώ παρακαλούσα να πάρω εκπομπή. Κάτσε, δεν φτάσαμε για ακόμα, περίμενε. Ναι. Το θέμα το κράξιμο ποιο είναι? Όταν λες κράξιμο, άκουσες από μένα. Τι είπα για σένα? Πήγες εκεί στην εκπομπή του Jukebox. Τι σε έκραξα? Πρώτα απ' όλα είσαι απαράδεκτος, γιατί πήγες στην εκπομπή του Jukebox. Όταν είχαμε παρτίδες κάποτε στο Κιλκής και λοιπά, μου τον έκραζες. Μου έλεγες, πες αυτό το κολόπεδο, επιλέξει. Ναι, αλλά δεν το είπες. Άκου έτσι. Λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο. Το κάνεις αδελφίστικο. Άκου λίγο τώρα. Άκου τώρα, εδώ τα λέμε όλα. Ναι, όλα. Ναι, ναι. Πες αυτό το κολόπεδο. Ναι. Τον Καραγκιόζη. Άρχισε να βρίζει τον Γιώργο τον Σαββίδη. Τον Ιβάν. Άρχισε να κάνει εκείνο, άρχισε αυτά. Άντε να μην τον κάνω, άντε να μην τον πω. Αυτά δεν μου έλεγες. Πες τα λίγο. Ζωντανά. Λοιπόν, και πώς αφού τα είπες ζωντανά και εκεί που τον έκραζες. Ξαφνικά σε βλέπω εγώ στην εκπομπή του Jukebox και να του λες Κωστή μου, Κωστή μου, και ό,τι θες Κωστή μου, εγώ είμαι εδώ. Και όποτε με χρειαστείς είμαι εδώ και Κωστή μου. Και εκείνος, άκου Jukebox, άκου λίγο, γιατί εγώ νόμιζα δεν ήμουν σε δίλημα τώρα. Είσαι μαλάκας ή τον κάνεις το μαλάκα? Γιατί θα τα ρίξω τώρα και σε σένα. Λοιπόν, σε βλέπει ανταγωνιστικά. Εγώ να σε δω εσένα ανταγωνιστικά για ποιο λόγο? Και εγώ αυτό τον είπα, λέω, για ποιο λόγο να με δει ανταγωνιστικά? Το λόγο, πες μου, ανταγωνιστικά, τι ανταγωνιστικά? Τι ανταγωνιστικά να με δεις? Πρώτα απ' όλα, οι εκπομπές είναι γραμμένες. Την εκπομπή σου είσαι ευχαριστημένος? Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Λοιπόν, τα νούμερα δεν θέλω να τον προσβάλλω, αλλά είναι 4 και 5 φορές πάνω από τον Καπακίδη τα δικά μου. Άρα γιατί να τον βλέπω ανταγωνιστικά? Με πείραξε αυτό που είπες,
Πάει να πατήσει τον άλλο για να ανέβει αυτό. Εγώ πάτησα πάνω σε σένα για να ανέβω εγώ. Μα όχι. Πες μου, τι να πατήσω. Μέχρι σε εκείνη την εκπομπή ήταν τυχαίο που αναφέρθηκε ρε, σε μένα. Τα νούμερα είναι 5 φορές πάνω από τα δικά σου τα δικά μου. Τα νούμερα, Γιορδάνη, ναι. Άμα δεν ήταν αυτά τα τρόλ που σου κάνουνε, τα νούμερα σου μέχρι πέρσι. Άκου λίγο. Αυτά τα τρόλ που βρίζεις. Άκου να σε πω κάτι. Ναι. Άκου λίγο. Τα νούμερα εκεί είναι 5 φορές πάνω από τα δικά σου. Πρώτος εδώ, αλλά λέμε αλήθειες. Πρώτος είναι ο Ραπτόπουλος με 14 και 15 και 16.000 προβολές. Δεύτερος είμαι εγώ με 8 και με 10.000 προβολές. Και όλοι οι άλλοι από πίσω είστε ούτε τα μισά μου. Είναι εγώ, η αλήθεια. Εγώ ναι. Είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Ναι, άκου τώρα. Άρα, ναι. Εγώ τι να πατήσω επάνω σου για να ανέβω. Άρα είναι άκυρο αυτό. Λάθος το πήρες. Εννοούσα δεν είχα άλλη εκπομπή να σε απαντήσω όταν βγήκε αυτός ο άνθρωπος. Δεν έκανα σήμερα. Εγώ ανοιχτή πρόσκληση. Δεν έχω σε κάνει. Μα εσύ με προσβάλλεις στο ραδιόφωνο και πώς θα έρθω σε ένα Γιορδάνη. Σε πρόσβαλα εγώ στο ραδιόφωνο. Ναι, γελούσες ειρωνικά στο ραδιόφωνο και λες ότι. Πώς το είπες, δεν θυμάμαι κιόλας εκείνον τον ακροατή. Εγώ γέλασα ειρωνικά με σένα. Ναι. Άκου λίγο Καπακίδη. 5 χρόνια εδώ έχει από τότε που έφυγες από εδώ την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα η εκπομπή αυτή είναι του Τζόρνταν, δεν είναι δική σου. Ποιος το είπε αυτό. Κάτι τέτοιο ακούστηκαν εδώ πέρα από την Κυλκή. Φέρε τον εδώ! Α, ο φίλος ο Γιάννης από την Κυλκή. Ποιος Γιάννης? Από την Κυλκή. Αυτός δεν είναι Γιάννης, δεν ξέρω ποιος είναι. Καταρχήν τον αφήνεις. Θα ενώ... τα πούμε στο Σουλτανίδη, σε λέει και εσύ γελάς. Ναι, Γιάννη. Εγώ δεν πάω στο Σουλτανίδη, ρε. Ναι, Γιάννη το λες. Άρα είστε φίλοι. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω. Σορκίζω, εγώ δεν ξέρω κανένα Γιάννη, ρε. Αυτός βγαίνει συνέχεια τρολάρι, ρε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Άκου λίγο. Κράζεις έναν μπατσοκυλιά που βγήκε με 9 εβδομάδα μετά και τον αφήνω, λες γιατί τον άφησα και μίλησε. Ναι. Ο Πατσοκυλιάς... Ενώ τον ήξερε το πρόβλημά μου στα λίγα. Άκου λίγο. Ο Πατσοκυλιάς δεν είπε τίποτα το παιδί να είπε. Σε προσβάλλει. Δεν είπε... είπε. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Κάτσε, ρε Γιορδάνη. Με το... λέει συνταξιούχο 45 χρονών. Εγώ βγήκα κανένα συνταξή. Κοροϊδεύσα κανένα lead. Άκου λίγο, άκου λίγο. Επειδή την εκπομπή εγώ την ηχογράφησα. Ναι. Το lead το ξέρει το πρόβλημά μου, το ήξερε. Ένα λεπτό λίγο. Το ήξερε. Ένα λεπτό λίγο. Ναι, ένα λεπτό. Εκπομπή Ραπτόπουλου. Μαρμίτα 12/6/22. Στο 1:07. Ναι. Μία ώρα και 07 λεπτά. Βγαίνει ένας φίλος του Καπακίδη, Γιάννης από Κυλκής. Δεν λέγοντας. Το ξέρω. Ακού λίγο να σου πω. Ναι, και εγώ ορκίζομαι, δεν το ξέρω. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά εσύ γελάς. Ναι, ρε Γιάννη, αφού ξέρεις, ρε Γιάννη, θα τα πούμε εκεί πέρα. Με τα τρόλ όλοι γελάμε, ρε. Σε λέει ο Γιάννη, άκου τώρα, άμα μπουν οι ακροατές στο 1:07 και ακούσει το διάλογο του κυρίου Γιάννη αυτού από Κυλκής με το δικό σου, το μόνο σίγουρο είναι που θα καταλάβουν ότι είστε φίλοι. Θα σου πω γιατί. Βγαίνει λοιπόν ένας Γιάννης από Κυλκής και λέει: Έλα, Γιάννης από Κυλκής, λέγομαι και λέει: Να μας πει ο κύριος Καπακίδης πώς έγινε διευθυντής στα ΛΙΤ, σε λέει. Και εγώ το λέω: Με βάφτισε η Μέρκελ. Με βάφτισε η Μέρκελ, το λες. Ναι. Ο Γιάννης λέει: Ο γλύφτης του Σαββίδη είσαι. Ναι. Εσύ λες: γελάς. Ναι, δεν ξέρω τι με νοιάζει άμα μας βλέπει, ρε. Εγώ λέω: Τη στιχομηθεία που κάνετε. Ναι. Γελάς εσύ και λες. Ας είναι, λες. Τι ας σε είναι. Λέει, είσαι γλύφτης του Σαββίδη και σε λες, ας είναι. Εγώ είπα ας είναι. Ναι, γραμμένα είναι. Ναι. Ό,τι είπες γράφω εδώ. Δεν λέω γράφω κάτι άλλο. Ο Γιάννης λέει, στη Γερμανία τι ρόλο βαρούσες που ήσουν εκεί. Εγώ. Ναι. Ναι. Ήρθες συστημένος διευθυντής, σε ρωτάει. Ναι. Είναι στη χωμηδία, μπορεί να μπει ο κόσμος να τα δει. Ναι. Και ο Καπακίδης απάντα, εγώ για να γίνω διευθυντής, αυτά που πέρασα και αυτά τα σεμινάρια που έκανα, λέει, λες εσύ. Ο Γιάννης σε λέει, είσαι από 45 χρονών συνταξιούχος και εσύ το λες, κακό είναι αυτό. Άρα ο κόσμος σχηματίζει μια εικόνα. Εγώ είπα είναι κακό ότι είμαι, καταρχήν είμαι συνταξιούχος. Κοίταξε Καπακίδη, εγώ δεν ξέρω, 5 χρόνια δεν είσαι, σε έχω χάσει. Περίμενε, όταν έπαθα το εργατικό ατύχημα, ναι, το ήξερες. 5 χρόνια δεν βλημελάμε, δεν έχω πάρει. Και τι πήγα συνταξή. Πού να ξέρω εγώ ρε. Μακάρι να έβγαινα κάθε μέρα να γίνω στον κόσμο. Εγώ δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ρε, είναι δυνατόν να μεγάλω το λίξη. Αλλά όταν σε ρωτάει ο ακροατής. Ότι από 45 χρόνια είσαι συνταξιούχος, εσύ του λες κακό είναι αυτό. Άρα δέχεσαι και παραδέχεσαι ότι είσαι συνταξιούχος. Έτσι αυτή την εικόνα περνάει. Εγώ είπα είναι κακό σύνταξη. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να λοιπόν, το κατακρίνω αυτό. Άλλο θέλω να σου πω. Τα ίδια ακριβώς πράγματα βγήκε τα είπε ο Πατσοκυλιάς μια εβδομάδα μετά. Γιατί να τον κόψω. Πες μου, τι με το είπε. Τι με το είπε. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ όποιο βγαίνει. Τι είπε και... ο Πατσοκυλιάς για να τον κόψω. Τι? Τι είπε για να τον κόψω τον Πατσοκυλιά. Ναι. Δηλαδή. Ό,τι είπε, τι? Ό,τι είπε ο Γιάννης από τον Κυλκής και δεν τον κόψατε εσείς και γέλαγες, αυτά είπε και ο τέτοιος. Πώς λένε ο Πατσοκυλιάς. Που μπήκαμε μέσα στο lead.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρει καμιά γερμανική ιδιωτική εταιρεία να μπει με μέσον διευθυντή. Δεν ξέρω, ρε παιδί. Μα πάει να γίνει διευθυντή. Εγώ το ιστορικό σου δεν το ξέρω. Άκου να δεις. Εσύ θα τα μπει αυτά. Εγώ, αφού θέλει έτσι, να έρθει ο Μπατσοκυλιάς, να πάμε στη Σύνδο στα κεντρικά γραφεία, το πώς μπήκα εγώ το 2005 στα ΛΙΤ, το τι εργατικό ατύχημα είχα, το ποιοι γιατροί με στείλανε. Εγώ δεν τα αμφισβητώ αυτά. Εγώ άλλο σου λέω. Ο Μπατσοκυλιάς δεν είπε κάτι άλλο από αυτά που είπε. Και είπε. Περίμενε λίγο. Ξέρεις τι έκανα εγώ στην Γερμανία. Και μπερχανά σε είπε και ο Γιάννης από την Κυλγής. Άκου λίγο. Κοίταξε πίσω από ένα συνεχίζεται... τηλέφωνο. Περίμενε λίγο να σου ολοκληρώσω για πάντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης συνεχίζει και λέει μεγαλύτερος τεμπέλχανας από εσένα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ο Καμπακίδης λέει τουλάχιστον εγώ δεν πήγαινα με λαστιχένιες μπότες να πηδήξω επειδή με έδωσε ο Ανδρέας 200 χιλιάρικα επάπαξ τα 50 μου. Ναι, γιατί ψέματα. Άρα ο κόσμος πιστεύει μάλιστα από τη συγκομιθία ότι εσείς έχετε σχέσεις, είστε γνωστοί τουλάχιστον. Ο Γιάννης, λέει, ο Γιάννης λέει ξανά μεγαλύτερος τεμπέλχανας από σένα δεν υπάρχει. Ο Καπακίδης γελάει. Εσύ τώρα δηλαδή αυτά τα τηλέφωνα που κρύβονται πίσω από ένα τηλέφωνο τα παίρνεις στις μετρητές. Φίλε, αυτοί που σε παίρνουν εσένα γιατί δεν τα παίρνεις στις μετρητές. Λίγο. Αυτή η στιγμηθία που έγινε, όποιος μπήκε την ακούσει. Καταλαβαίνω ότι εγώ γνωρίζω με αυτόν. Ότι είστε φίλοι κολλητοί, λοιπόν, όχι γνωρίζεστε. Εγώ πώς θα τα αποδείξω ότι δεν το ξέρω. Άκου λίγο τι θέλω να πω. Πες μου τη γνώμη σου. Εμένα, πες μου τη γνώμη σου, αυτό, πώς θα τα αποδείξω ότι δεν το ξέρω. Αυτό δεν είναι μέμπτο. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Σε λέει ο Γιάννης, θα τα πούμε στο Σουλτανίδη. Και εσύ απαντάς και λες, αφού δεν πάω κύριε Γιάννη, άλλο χορηγό έχουμε. Τον λες. Ναι. Είναι γραμμένα φίλε, ναι. Τα πες. Και... λοιπόν, τι... μα το τρολά... με τρολάρει και παίρνω, τον τρολάρω, τι σε να το κάνω. Παίρνω λέει στην άλλη εκπομπή και μου το κλείνεις, σε λέει. Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή λες. Αφού προσβαίνει. Εγώ τους είπα, σε προσωπικό επίπεδο δεν θα παίρνετε σε προσωπικό και επίπεδο. Και πετάγεται το τζουκμπόξ εκείνη την ώρα και λέει, έβεσαι δεν είναι χορηγή, λέει να μην τους αναφέρετε κλπ. Λοιπόν, εγώ ρωτάω τώρα. Άμα δεις την εκπομπή την άλλη εβδομάδα που βγήκε σε μένα ο Πατσοκυλιάς, είπε τα ίδια ακριβώς πράγματα που είπε ο Γιάννης από την Κυλγής. Και σε ρωτάω, το Γιάννη από την Κυλγής γιατί δεν τον έκοψε εσύ. Στα είπε μπροστά στα μούτρα σου. Γιατί δεν τον έκοψε. Τι με είπε. Αυτά που είπε ο Γιάννης από την Κυλγής τα είπε και ο Πατσοκυλιάς. Μα δεν τον αφήνω να μιλήσει εμένα στις εκπομπές μου αυτές. Ρε φίλε, δεν τον κόψατε το Γιάννη από την Κυλγής. Περίμενε. Περίμενε. Εσύ δηλαδή δεν σε πείραξε έτσι όπως με πρόσβαλε αυτό. Και στο τέλος που είπε Καπακίδη μαμιέσαι. Ούτε αυτό σε πείραξε. Είπε τέτοιο πράγμα. Είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν άκουσα τέτοιο πράγμα. Ο Κώστας, δεν τον πρόλαβε ο Κώστας, το είχε πει ήδη και μετά τον έκλεισε ο Αντώνης. Εγώ δεν άκουσα τέτοιο πράγμα. Δεν κατάλαβα τέτοιο πράγμα. Πώς ρε, αυτά τα σημείωσε ρε Γιορτάνη, εκείνα δεν τα σημείωσε. Μα δεν το είδα και κύριε φίλε, δεν το άκουσα εγώ αυτό. Καπακίδη μα μιας και λέω όχι ρε εσύ, εγώ δεν άφησα ποτέ κανένα να βρίσκει. Αυτό είναι κατακριτό εννοείται, άμα το είπε δεν το κατάλαβα εγώ. Καπακίδη, δεν θέλω να την πω τη λέξη, κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Ο Πατσοκυλιάς είπε τα ίδια ακριβώς πράγματα που είπε ο Γιάννης από τον Κυλγής. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Ναι, καταρχήν μίλησες για πρόβλημα. Εγώ είχα μαζί σου ποτέ πρόβλημα. Δεν ξέρω. Ξαφνικά εμφανίστηκε πρόβλημα. Στον Κυλκής βρες έναν. Πας, δεν πας, πας στον Κυλκής. Πού δεν πάω. Πας. Βρες έναν και φέρ' το μου μπροστά. Αν άκουσες κανέναν στον Κυλκής από μένα. Όχι αυτοί που βγαίνουν στα τηλέφωνα και κρύβονται από πίσω. Εγώ είδα, άλλο λέω. Εγώ να είδα, μου φέρεις έναν. Ακούω, εάν εγώ μίλησα για κανέναν. Εγώ είδα στην εκπομπή, βγήκε στην εκπομπή του Jukebox. Και καταφέρθηκες σε μένα και μάλιστα ένα προσωπικό πρόβλημα που πέρασα με την κλοπή του αυτοκίνητου μου κλπ. Το αμφέβαλα. Τότε που έβγαλα, πρόσεξε να δεις. Τότε που έβγαλα εγώ ένα κανάλι 2 χρόνια ολόκληρα και κάποιοι άλλοι γελάγανε να πούμε, κάποιοι καραγκιόζητες γελάγανε. Εμείς είχαμε πρόβλημα επιβίωσης και κάποιοι άλλοι γελάγανε να πούμε. Ποιος γελάγα εγώ. Κάποιοι άλλοι γελάγανε. Ήμουνα στο πρόβλημα σου τότε, ναι. Μαζί ήμασταν. Δεν σε συμπαραστάθηκα. Είπες το εξής. Τι. Το τι έγινε μετά δεν ξέρω, ας κρίνει ο κόσμος. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, ρε Γιορτάνη. Μετά χαθήκαμε. Πώς δεν ξέρεις τι έγινε. Δεν χαθήκαμε μετά. Πώς δεν ξέρεις τι έγινε, πώς χαθήκαμε μετά. Ρεσί. Εκπομπή κάναμε μαζί μισό χρόνο εδώ πέρα, δεν χαθήκαμε μετά. Ρεσί. Τι ρεσί. Μισό χρόνο γιατί πριν. Εκεί το μισό χρόνο ανέφερνε κανένας ποτέ τίποτε. Μετά βγήκαν. Μετά από 2-3 χρόνια δεν ξέρω και για ποιο λόγο. Και δεν πήρε 40 λαχνούς, πήρε 40 ευρώ λαχνούς. 40 ευρώ είπα. Ναι, είπα. Πήρε 40 λαχνούς είπες. Δεν θυμώ. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα, δεν σε στήριξα τον Γιορτάνη. Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν με πήρες τηλέφωνο και λες κάνουμε με. Και μια... οι φίλοι μου με είπες και τον Αγκετάλο. Δεν με στείλα φίλος. Εμείς πήγαμε στο Λαμπομπονέρα, ναι, να πούμε εκεί πέρα και όλα τα λεφτά που πήραμε εκεί ήταν 200 ευρώ. Ποιοι βάλατε και πόσοι βάλατε. Και πάση περιπτώσει, ας πω κάτι, όταν βοηθάς κάποιον να κάνεις κάτι, δεν το λες. Δεν το κάνεις για διαφημιστικούς λόγους. Όχι, εγώ δεν το είπα για διαφημιστικούς λόγους. Δεν χρειάζεται να το πεις. Τελείωσε. 5 χρόνια γίνω. Τελείωσε. Γιατί το λες. Για να δει. Κάτσε ρε, τι να δει τι. Εσύ το έκανες για μένα, να δει τι. Όχι, για να δείξει ο κόσμος που λες ότι. Τι να δείξει. Εγώ δεν σε συμπαραστάθηκα στο πρόβλημά σου. Εγώ σε ρωτάω τώρα. Δεν σε συμπαραστάθηκα. Τι πρόβλημα έχεις από μένα, γιατί όρμησε εμένα. Ποιος μίλησε για πρόβλημα, εγώ καταρχήν. Εγώ είδα εκεί στην εκπομπή να βλέπεις τι γίνεται τώρα με αυτά. Όταν τι να βλέπω, ρε. Ρε, εσύ,
Βγαίνεις και με λες ότι εγώ κέρναγα καφέδες και ουίσκια για να βγαίνω στην εκπομπή μου. Ποιος τα είπε αυτά? Ναι, κόσμος του Κυλκής. Φέρτο μου, εδώ μπροστά. Μας κερνάει καφέ, ναι. Και μας λέει να βγούμε στην εκπομπή του. Εγώ? Πριν 2-3 χρόνια, ναι. Φέρτο μου, εδώ μπροστά. Τώρα πού να το φέρω? Εσύ ανώνυμα τώρα, γιατί πάμε, το λες? Να πάμε. Τώρα δεν το έχεις κάνει αυτό? Σορκίζομαι εγώ να κεράσω καφέδες? Όχι, ρε Γιορδάνη, δεν το έχεις εγώ κάνει. Δεν έβγαινα σε σένα όταν πήγες στον αρένα και με έλεγες να βγαίνεις και, και με έλεγες το Διακογιάννη στη τηλεόραση όταν έφτιανες ένα γκάλοπ. Έβγαινα εγώ συνέχεια και το διόρθωνα και με έλεγες έχω το Διακογιάννη μαζί μου. Έτσι δεν με έλεγες, Διακογιάννη δεν με έλεγες? Δεν με έλεγες Διακογιάννη? Εγώ δεν είμαι στατιστικής. Άλλο κοινό, ρε. Όταν βγαίνει και λοιπά. Ναι, με... Κάτσε. Εγώ όταν ποτέ... Άκου λίγο, επειδή αυτά τα έργα τα ξέρω. Λοιπόν, θέλω να βγει. Και τα έχω ζήσει από μέσα. Ζωντανά και να μου φέρεις ποιον κέρναγα εγώ ουίσκια και καφέδες. Και στο κάτω-κάτω εγώ γιατί να βγαίνω στην εκπομπή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω εγώ γιατί να βγαίνω στην εκπομπή. Μακάρι και να μην είχε και τηλέφωνο. Καταρχά τα τηλέφωνα δεν κερδίζουμε τίποτα. Έτσι δεν είναι. Και επειδή είπα τηλέφωνα, να μην ξεχάσουμε να δώσουμε χαιρετίσματα τον κοινό μας φίλο, τον Δημήτρη από την Καρίτσα, είναι στο εργοστάσιο. Μην ξεχάσετε, λέει, να με δώσετε χαιρετίσματα, σας κρέμασα. Και ο Δημήτρης για την Καρίτσα, ο Δημήτρης με τον Καπακίδη συναντιόμαστε στο καζίνο και πολλές φορές με λέει έβγαλε μαλάκα στην εκπομπή να τα λέμε. Τον έχει πει? Να του δώσει, σε δίνω στον αέρα τώρα. Γιατί ο Δημήτρης θέλει να βγαίνει. Εσύ τον είπε όμως. Ρε εσύ ο Δημήτρης βγαίνει σε όλους. Θέλει εσύ να μιλάει. Άλλο σε ρωτάω. Εμένα με είπε ο Δημήτρης από την Καρίτσα, μια που τον ανέφερε, εγώ τον ξέχασα, ναι. Δεν μιλάγα για αυτόν τώρα. Ναι. Μου είπε και πέρσι και προπέρσι. Το συναντάω στο καζίνο και μου λέει ρε μαλάκα, πάρε τηλέφωνο και έβγαζε την εκπομπή. Ναι, άμα θέλει να μπει κάποια αθλητικά, είναι κακό αυτό? Όχι, τον είπε. Ναι, τον είπα. Γιατί αυτό είναι κακό? Δεν είναι γιατί κακό. Εσύ δεν τον είπε, φίλο σου είναι. Ποτέ δεν τον είπα καν. Εμένα με είπε όμω. Εσένα δεν σε είπα, τι σε είπα να βγαίνει? Δεν με είπες. Όποτε θέλεις να άρχισες στον αρένα, σε είπα. Ποτέ δεν σε είπα να βγαίνεις. Όταν πρώτο ξεκίνησες, δεν με είπες βγες και πες και άλλους να βγαίνουνε. Όταν έκανες το πρώτο βήμα στον αρένα. Άκου λίγο, Μιχάλη. Λοιπόν, Γιορδάνη, εγώ στη ζωή μου τα παραδέχομαι όλα. Εγώ σε είπα όποτε θέλεις να άρχισες στον αρένα. Εγώ δεν είπα ποτέ σε κάποιον ακροατή να βγαίνει στην εκπομπή μου. Ούτε ένα θα βρεθεί να το πει. Και όσοι μου λένε θες ρε μαλάκα βγαίνω. Όχι, δεν βγει, σου λέω. Εγώ, για μένα αυτό είναι το τελευταίο τώρα που βγαίνει στις γραμμές. Δεν το κάνω θέμα εγώ. Εσύ ναι. Το άνοιξες αυτό. Ναι, ναι. Καταρχήν, κάτσε λίγο να πάμε στο τέτοιο, στο διατάφτα, για πρόβλημα που βγήκε το πρόβλημα. Αυτά όλα τα τρολ που κρύβονται πίσω από το έχεις πει και μόνος σου. Δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά δεν τους ξέρουμε πίσω από τα τηλέφωνα αυτοί που λένε. Τους ξέρουμε. Εγώ ξέρω τον Καπακίδη. Ο Καπακίδης πήγε στην εκπομπή του Jukebox και από εκεί τα είπε. Και με πήραν τηλέφωνο και με έλεγαν μαλάκα, ακούγες τι λέγανε. Εμένα, επειδή είπες για το Jukebox ότι καταρχήν δεν μιλούσα έτσι, γιατί είπες πώς το έκανες. Περίμενε λίγο, περίμενε. Με λέγε εμένα ο Καπακίδης, άκου αυτό που λέει, γιατί μου φαίνεται, μπορεί να είσαι μαλάκας, να μην τον κάνεις, εγώ νόμιζα τον κάνεις. Σε είπε ο Κλαδάς ο Αντώνης ότι εμένα δεν με ξέρει. Και εγώ δεν τον ξέρω. Και τι έγινε, πού κολλάει αυτό? Και ότι δεν πήγαμε οπαδική εκπομπή, εγώ με λεωφορεία και με τέτοια δεν πήγα πουθενά εκτός έδρας. Και ποιο είναι το θέμα του Κλαδά ή το δικό σου? Με ξέρει ο Μάκης ο Μανάβης όμως. Με ξέρει ο Κώστας ο Τζαμαλίκος, άμα θέλεις. Ο Ξηφίας με ξέρει. Μόνος μου και με φίλους μου πήγαινα σε εκτός έδρας. 500 φορές στην Αθήνα μέσα. Στη Βέρεια, στη Δράμα, στην Καβάλα. Ακούς Jukebox. Έτσι να πεις το Κλαδά. Γιατί ο Κλαδάς δεν είναι το κέντρο της γης ή εσύ. Εμένα μην πω Κλαδά, αυτά δεν σας έλεγε προχθές. Μην πω Κλαδά ότι δεν σας ξέρει. Όχι, δεν λέω για σένα Καπακίδη, που εσένα σε έκανε και μάχημο ο Jukebox. Έβγαλε τη γλώσσα να πούμε για να αρχίσει να συγκλίνει. Δεν χρειάζεται να με πει. Γιατί αν είμαι μάχημος το ξέρουν πολύ καλά εμένα οι φίλοι μου. Εντάξει. Εγώ στη Γερμανία όταν ήμουν Γιορδάνη, έκλεινα το μαγαζί για να πάω στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Και ερχόμουν Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα να δω τα ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού με εκείνο το κοπρόσκυλο τότε με μπριάκους, κασναφέριδες και τέτοια και έφευγα με κατεβασμένο το κεφάλι. Εγώ άλλο εμένα δεν μου πούνε εμένα αυτοί για τον ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ δεν το είπα... τατουάζ μου εδώ είναι. Για, σένα... για το πάρω μαζί μου σε όλη μου τη ζωή. Λοιπόν. Εγώ δεν είπα για σένα. Εγώ είπα για τον Jukebox τώρα. Πρόβλημα δεν με ενδιαφέρει. Και επειδή είπε ηρωνικά, σε μένα έλεγε έτσι πρόσεχε και μιλάτε για τον Γιώργο του. Άκουσε να δει. Εγώ καλώ. Έχω μια αλφα σχέση με την οικογένεια. Δεν θα το πάω ούτε να κάνω διαφήμιση, γιατί ούτε ποιο το θέλω. Δεν ξέρει από την οικογένεια, την κυρία Σοφία. Δεν έχει σημασία. Okay. Δεν έχει σημασία. Αφού τα λες στον άρα. Ναι. Ξέρω την κυρία Σοφία. Δεν είναι κακό. Λοιπόν. Και άμα ξέρει την κυρία Σοφία, ξέρει την οικογένεια, σε ρωτάω. Το τι κάνω εγώ με την οικογένεια το κρατάω για τον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να τα λες αυτά. Άκουσε γιατί. Ναι. Άκουσε να σου πω πέντε πράγματα. Μιλά με τον κύριο Σαββίδη. Άκουσε να σου πω πέντε πράγματα. Περιμένω. Λοιπόν. Ερώτηση κάνω, μιλά. Λοιπόν, άκουσε να σου πω πέντε πράγματα. Με τον Γιώργο. Λοιπόν. Θα με αφήσει να μιλήσω. Λοιπόν, άκουσα να σου πω πέντε πράγματα. Όταν βγήκε που έλεγε ο Ραπτόπουλος που κατηγορούσε τον Γιώργο Μίκη Μάους, κοντέ, ζουμπά, έλεγε για το Σαββίδη, αδυνάτησε έτσι και έτσι, σαν ζόμπι και τέτοια. Λοιπόν,
Όταν με πήρε τηλέφωνο εμένα άνθρωπος της οικογένειας και μου είπε έλα λίγο εδώ, ήταν έτοιμη για μήνυση. Λέω περίμενε λίγο. Έρχομαι εδώ παραμονές Χριστουγέννων. Είχε το πρόβλημα υγεία, δεν μπορείς να έρθει. Τότε μας κάλεσε ο Τριαντάφυλλος, ο Αντώνης ο Τρολιάς και αυτοί. Λέω το Ραπτόπουλο έξω πριν ξεκινήσουμε. Κόψε τις λακαμίες. Λοιπόν, γιατί θα έχεις τεράστιο πρόβλημα. Είναι στα όρια να σε κάνουν μήνυση. Μην μπας άλλο το τρολ και άλλο το ηρωνία και το κορόιδευα. Δεν είσαι ίσα και όμοια. Το σταμάτησε, το τελείωσε και μου το είπανε κιόλας ότι πλέον δεν ασχολείται. Και εσύ το παρεξήγησες. Γιατί το παρεξήγησες? Ό,τι να παρεξήγησε. Όχι, δεν έπρεπε εγώ. Και όποιος και να το έλεγε. Ό,τι θέλεις κάνε. Είμαστε σε ένα κανάλι. Δεν μπορεί να μου βρεις κάποιον και να μου τον κράζεις και να μου τον βρίζεις. Και μετά από κάνα δύο χρόνια να είσαι στην εκπομπή του και να του λες όποτε θέλεις είμαι δίπλα σου. Μα εσύ αυτούς που είσαι τώρα στην εκπομπή ο Γιορδάνη, εσύ τους έκραζες πόσα χρόνια. Και τους έβρισκες και τώρα είστε μαζί. Για ποιον? Εκεί που κάνετε εκπομπή. Για ποιον? Τον Ασλαμά. Τι δουλειά έχω με τον Ασλαμά? Εγώ πήγα με τον Χατζινάκο, ήρθε το παιδί 10 φορές στο μαγαζί, με παρακάλεσε. Με τον Χατζινάκο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με τον Χατζινάκο. Μια φορά είπε κάτι για ένα θέμα δικό μου και τον είπα κοντοκουνουπίδη. Και μου λέει καλά, με είπε, έκανα λάθος. Ναι. Τι σχέση έχει τώρα η περίπτωση εκείνη με αυτή τη δυνατότητα? Γιατί η δικιά μου τι είναι η περίπτωση? Τι έκανε? Τι η δικιά μου η περίπτωση? Είναι η ίδια περίπτωση. Περίμενε. Εγώ καταρχήν εμένα ο Ραπτόπουλος με ήθελε σε κάθε Κυριακή. Εγώ τον είπα δεν μπορώ να έρθω. Κάποια φορά και όταν να μπορώ. Να πας, εγώ δεν σε είπα να μην πας. Να πηγαίνεις, ό,τι θες κάνεις. Δεν μπορώ, φίλε μου, γιατί εγώ από τον Κυλκής για να έρθω εδώ θέλω 20-30 ευρώ βενζίνη. Θέλω να πάω 4 ώρα ξημερώματα πίσω στο σπίτι. Την άλλη μέρα έχω παιδιά, έχω οικογένεια. Δεν μπορώ. Σε κάνα μάτς του πάω δύσκολο αυτά και μπορούμε να πούμε 5 πράγματα, θα τα πούμε. Δεν είναι κανένα πρόβλημα να τα πούμε. Αλλά όταν είμαστε σε ένα κανάλι. Καταρχήν 6 χρόνια φωνάζουμε εδώ την εκπομπή και αυτού εδώ του λέω. Όταν είμαστε σε ένα κανάλι, δεν πρέπει να το προστατέψουμε? Ποιο? Το κανάλι. Σε ένα κανάλι ήμουνα κι εγώ. Και με βγάλαν κλέφτη από εδώ πέρα, με βγάλανε όλοι οι άλλοι γελάγατε εδώ τους πέρα. Τους έκανες μήνυση? Άκου λίγο. Ο ένας με έβγαζε κλέφτη, οι άλλοι γελάγανε από εκεί, εμένα με προστάτεψε κανένας εδώ. Τους έκανες μήνυση? Ποιο να κάνω μήνυση? Ε? Ποιο να? Αυτός που σε έλεγε κλέφτη. Ποιο να? Το κανάλι γιατί δεν με προστάτεψε? Του πει τι είναι αυτά που λες ρε μαλάκα. Σε αυτό, ρωτάω. Αυτό δεν το, αυτό είναι δικό σου κομμάτι. Όμως. Εσύ γιατί δεν τον είπε? Γιατί άφησα κανένα να σε πει κλέφτη? Κάτσε ρε φίλε, κάτσε λίγο. Βρες μου ένα που σε. Κάτσε λίγο, ναι. Ρε φίλε. Εσύ γιατί όπως πήρες πρωτοβουλία να έρθεις να τον προστατέψεις, να μην φάει μήνυση, γιατί δεν πήρες πρωτοβουλία να έρθεις να προστατέψεις εμένα να μην φάει μήνυση? Άμα με καλούσες, θα ερχόμουν. Α, να σε καλούσα. Άμα με έλεγε, έλα εδώ Μιχάλη, επειδή με ξέρει τι έκανα με τότε αυτά, έλα εδώ και πες, θα ερχόμουν. Γιατί ρε, να... Μιχάλη, θα έλεγα, δεν θα έρθω. Στα 5 χρόνια μετά από 2 χρόνια, 3 που έφυγες από εδώ. Γιατί πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Σε είδα μια φορά στο Κιλκής, σε πήρα 2-3 φορές τηλέφωνο, δεν τα σήκωσα τηλέφωνα. Όχι, δεν με πήρες κανένα τηλέφωνο. Και μόλις σε βλέπω σε ένα μαγαζί, σε λέω καλά, ρε. Δεν σηκώσεις και τα τηλέφωνα. Δεν παίρνεις ούτε ένα τηλέφωνο και με λες γιατί εσύ παίρνεις. Ναι. Και σε λέω πώς σε παίρνω. Πότε με πήρες? Τότε που σε είχα δει, πριν 2 χρόνια τότε. Εμένα αποκλείεται να μου πάρει κάποιος τηλέφωνο και δεν θα το σηκώσει. Εκτός αν είναι με απόκρυψη. Αν είναι με απόκρυψη, δεν θα το σηκώσει. Ευτυχώς είχα γιατί φτάσανε σε σημείο, παίρνουν και στην οικογένειά μου τώρα στο σπίτι. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Λοιπόν, καριολίκια, ό,τι θέλετε να με παίρνετε τηλέφωνο, θα με παίρνετε εμένα. Δεν ανακατεύετε στην οικογένειά μου. Λοιπόν, άκου λίγο, το διατάφτα τώρα. Λοιπόν, το διατάφτα. Αυτή η εκπομπή ξεκίνησε. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω άμα να μάθει ο κόσμος. Πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή? Να πω εγώ πρώτο. Να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, ξεκίνησε στον Αρένα και μου έλεγες κάποιες Δευτέρες που μπαρούσα ερχόμουν. Καλώς. Ξεκίνησε δυναμικά στον Αρένα, τότε εκεί με είχες γνωρίσει και τον Πετρουλάκη, τον Νίκο εκεί, τέτοια. Λοιπόν, ένα βράδυ που κάτσαμε εκεί στη Σταυρούπολη σε ένα μπαράκι, δεν θυμάμαι, τελειώνοντας εκεί, είχε ξημερώσει κιόλας, μου λες, μπορώ να πάρω εκπομπή στο Europe One. Θέλεις να την κάνουμε μαζί, να βρούμε και έναν Αριανό και έναν Ηρακλειδέα να την κάνουμε μαζί? Εκείνο το διάστημα εγώ είχα πάθει το ατύχημα στα ΛΙΤ, είχα το χρόνο μου, είχα τα πάντα. Λέω ρε εσύ, καλό μου ακούγεται, γιατί όχι, ένα καινούργιο εγχείρημα. Δεν υπάρχουν μισθοί, δεν υπάρχουν τέτοια, την κυνηγήσουμε. Τα είπες αυτά, τα ακούσαμε. Μα δεν είπα κάτι ψέμα. Ξεκινάμε, ξεκίνησα νομίζω Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, πότε ξεκινήσαμε τις εκπομπές? 12-12 του 2016. Κάπου εκεί ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Τελείωσε η σεζόν. Εμένα αυτό που κάναμε τότε, εγώ το περίμενα τελείως διαφορετικό. Γιατί εγώ έφτασα σε σημείο, δηλαδή να τελειώσει και η εκπομπή και να μην ανοίξω το στόμα μου. Εμένα και, αυτό. Κοίταξε, οι εκπομπές ευτυχώς είναι γραμμένες. Ναι. Είναι γραμμένες. Που άμα άνοιξε το στόμα σου εκεί, όταν μπει ο κόσμος μέσα, θα τα δει. Άνοιγα το στόμα μου όταν να μιλήσω για τους χορηγούς. Τι να ανοίξω? 10 δευτερόλεπτα να μιλήσω. Τι να μιλήσω? Θα πάμε και στους χορηγούς. Λοιπόν. 10 δευτερόλεπτα δεν μίλησες ποτέ. Ναι, πάντως δεν μίλησα 15 και 20 λεπτά. Άκου λίγο, αδερφέ. Η εκπομπή είναι 2 ώρες. Ο παρουσιαστής μου μιλάει, άμα ξέρεις δηλαδή από αυτά. Μιλάει. Ο πρόλογος γίνεται. Αλήθεια λέει εκεί? Όχι, ρε, καμία σχέση.
Το γνώρισα τον Πατσοκλιά. Γιατί το φούρνο τον ξέρω. Ο Πατσοκλιάς είναι ένα ξέρετο παιδί. Ήρθε από εδώ, τον γνώρισα. Δεν είναι αυτός. Όχι, σου λέω, τι είναι αυτός. Γιατί το φούρνο τον ξέρω, γι' αυτό. Τι να σε λέω. Ο Πατσοκλιάς είναι ένα ξέρετο παιδί. Για να το ξεκαθαρίσω με το φούρνο. Ένα πολύ καλό παιδί, πολλά κιλά μάγκα, ξέρετο παιδί. Κυμπάρισε όλα. Για να το ξεκαθαρίσω με το φούρνο. Λοιπόν, μιλάει ο παρουσιαστής, να πούμε, το χρόνο του. Δίνει και από 5 λεπτά, από 7 λεπτά, από 2 λεπτά, ανάλογα τι θέματα υπάρχουν κλπ. Στον καθένα, για να κλείσει, να πούμε, η μισή ώρα και μετά να ανοίξουν τις γραμμές. Λοιπόν, εσύ βγήκες πρώτη φορά στην τηλεόραση. Πόσο χρόνο θες να μιλήσεις, Μιχάλη? Η άλλη πρώτη φορά στην τηλεόραση. Ο άλλος πρώτη φορά στην τηλεόραση. Εγώ ήμουνα με το Jukebox χρόνια στην τηλεόραση. Δεν ήμουνα πρώτη φορά. Η εκπομπή την πήρα εγώ. Ο Βασίλης ο Σιζοδήμος και τηλεόραση ήθελε να μου δώσει εκπομπή χρόνια. Και ραδιόφωνο χρόνια. Ρώτησε τον. Ωραία. Άκου λίγο να σου πω. Και εγώ, επειδή ήμουνα με τον Νίκο τον Πετρουλάκη, επειδή με τίμησε ο άνθρωπος, με πολλά ραντεβού κλπ. Πήγαμε στον Άκη. Εγώ, ξέρεις, δεν είμαι ρίχτης. Δεν ρίχνω ποτέ κανέναν. Έτσι. Λοιπόν, λέω, μόνο σε περίπτωση αν δεν κάνει κάτι ο Πετρουλάκης, τότε γιατί να μην έρθω. Εννοείται. Τον εκτιμώ απεριόριστα κλπ. Και του τάπα και μπορεί να τα διαβεβαιώσει κλπ. Τώρα, όσον αφορά. Αν εσύ παρακαλούσες, γιατί αυτό σε πείραξε, λένε, λες εσύ και ακούστηκε προς τα έξω ότι πήρε. Βασικά, εκπομπή. Εμένα αυτό με πείραξε. Ναι, να σε πω λοιπόν. Λοιπόν. Να σου πω. Όχι, να σε πω, εγώ που το ξέρω από πρώτο χέρι. Άντε, πες το εσύ που το λοιπόν. Εγώ από δεύτερο το ξέρω δηλαδή. Πες το και εσύ μετά. Ναι. Πες εσύ το δικό σου. Ωραία. Ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Κάποια στιγμή, επειδή ο Βασίλης μέχρι αργά καθόταν εκεί στο γραφείο, με λέει, επειδή βλέπω ότι το έχει το αντικείμενο, λέει, το αθλητικό. Και βλέπω ότι οι χορηγοί σε στηρίζουν. Εσύ είσαι, λέει, για δικιά σου εκπομπή. Λέω, Βασίλη, να τελειώσει η χρονιά και βλέπουμε. Τελειώνοντας τη σεζόν Ιούνιο-Μήνα, με πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος, μου λέει, Μιχάλη, θέλω να σου δώσω την εκπομπή του ΠΑΟΚ. Μπορείς, βγάλε μου και ένα τίτλο. Βγάλαμε τον τίτλο ΠΑΟΚ είσαι. Και λέω, πατάω στα πόδια μου. Λέω, δεν, το γνωρίζω το αντικείμενο, το αθλητικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Το αντικείμενο, το γνωρίζουμε, ναι. Μπορώ και το κάνω. Μπορώ να το στηρίξω, μπορώ και με χορηγούς να το στηρίξω και αυτό. Επειδή εσύ είπες ότι. Εγώ το έκανα για να μην δίνω χορηγίες άλλο. Εγώ πάλι τις μισές χορηγίες στο κανάλι τις δίνω. Όπως και τότε μαζί που ήμασταν, τις μισές τις έδινα σε σένα για να πληρώνετε και το κανάλι. Πάλι τις μισές, λοιπόν, πάλι τις μισές τις δίνω. Έτσι. Εγώ. Εγώ δεν κερδίζω τίποτε περισσότερο από αυτό. Λίγο να σου πω τώρα, να σου πω. Τελείωσες με αυτό. Ναι. Εσύ, Μιχάλη, κάνα δύο μήνες, κάνα μήνα πριν, ήδη φαγωνόσουνα και γκρίνιαζες να αλλάξουμε την εκπομπή, να την κάνουμε διαφορετική. Ναι, να πιο την κάνουμε... πολύ πάω και ήθελα, ναι. Λοιπόν, γιατί με λένε οι χορηγοί μου, μου λες, μου το είπες κιόλας, ότι εμείς θέλουμε να ακούμε για τον ΠΑΟΚ και λοιπά και λοιπά. Και εγώ, αν θυμάσαι, σου λέω, άκου λίγο να δεις, φίλε. Εδώ λέγεται Αθλητική Βοριάδες, η εκπομπή. Η εκπομπή είναι αυτή δική μου. Εκεί στο που κάτσαμε εκεί που ετοίμαζε το καφέ τότε. Έτσι την οργάνωσα εγώ, θα μιλάμε για όλους και θα δίνουμε περισσότερη έμφαση στον ΠΑΟΚ, να πούμε. Λοιπόν, καλά θα δούμε, θα κάνουμε κλπ. Εμένα το καλοκαίρι κάποια στιγμή, μόλις τελειώσαμε, πρώτα απ' όλα δεν είχες ποτέ 11 χορηγίες σε μένα. Άστα, δεν με λέει. Εγώ τα έχω γραμμένα εδώ. Και εγώ τα έχω γραμμένα. Μπορεί ο κόσμος να μπει στις εκπομπές. Περίμενε, δηλαδή εγώ τα έχω γραμμένα, δεν ξέρω τώρα ποιους χορηγούς είχα. Εσύ είχες, εντάξει. Ο κόσμος μπορεί να μπει 12 12 του 16. Κάτσε, περίμενε, εσύ λες. Περίμενε λίγο, να δεις σε ποτέ. Σε μια εκπομπή λες. Να δει πώς ξεκινάνε και στην πορεία μετά. Ναι. 11 μαζωμένες ποτέ δεν είχες. Γιατί εγώ μίλησα για μαζωμένες. Άκου λίγο. Εγώ λέω τι χορηγίες έφερα στο κανάλι. 5 είχες πάντα. 5, 6 είχα πάντα. 5 και κάνα δύο φορές ήρθαν 6. Ναι, δεν και από τις 6 κάνα δύο δεν πλήρωναν κιόλας, καν την δώρο και καν την δώρο. Τέλος πάντων. Άκου λίγο. Σε σύνολο ήταν 11. Ναι, αλλά τώρα μου τα λες. Όχι, δεν ξέρω. Πώς, κάτσε ρε, εσύ εδώ είναι, ρε Γιορδάνη. Άκου λίγο, άκου. Είχαμε το στρατηγό. Άκου λίγο το 11 και εμείς είχαμε 50. Καλά ήταν. Ταυτόχρονα πόσες ήταν. Ήτανε 5. Ρε, εσύ, εγώ μιλάω σε σύνολο 6 μηνών, ρε Γιορδάνη. Αυτά τα λες τώρα όμως. Τι τα λέω τώρα, γιατί εγώ είπα. Λοιπόν, βρες μια εκπομπή που είπα εγώ σε μια εκπομπή λίγο, είχα 11 χορηγίες. Ένα λεπτό να βάλουμε σειρά εδώ. Ναι. Ο κόσμος ακούει, τα περιμένει αυτά. Λοιπόν, 12, 12 του 16 ξεκίνησε. Μπορεί να μπουν στο YouTube να τα δουν. Ευτυχώς υπάρχει το YouTube και εγγραμμένες. Εγώ είχα μία έφη κομμωτήριο. Δύο είχες. Μία είχα εγώ, μία είχε. Είχες και το hardball. Μετά. Όταν ξεκίνησε, λέω. Λοιπόν, μία είχε η Μελίνα, ένα μαγαζί στην Τούμπα εκεί, πώς το λέγανε, Μονόπολη. Ναι. Και εσύ είχες ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χορηγίες. Αγορά κρεάτων, στρατηγούσης,
μία, η καντίνα Λάγκης 2, σκυλοτροφές 3, Σπάρτακος 4 και το θέατρο 5. Πίτσα. Δεν είχε πίτσα, δεν είχε. Ωραία. Στην πορεία μετά μπήκε πίτσα, βγήκε άλλος. Μπήκε το κτέο Αλέξανδρος, μπήκε ο Αθανασιάδης. Βγήκε κανάλι όμως. Ποτέ δεν είχε. Ναι. Μα εγώ δεν. Ρε εσύ, Γιορδάνη, οι χορηγίες έτσι είναι. Άλλος μπαίνει, άλλος βγαίνει. Ναι, αυτά τα είπα εγώ όμως μετά. Εσύ δεν τα διευκρίνησες από την αρχή. Άλλος μπαίνει, άλλος βγαίνει. Είχα 11 χορηγίες, είπες. Σε σύνολο 6 μηνών, Γιορδάνη. Ούτε σε σύνολο είπες. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα. Είναι 11... μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια. 11... Ότι τώρα το διευκρινίζεις. Ότι ένα νέο παιδί σε 5 μήνες που μπήκε πρώτη φορά στο γυαλί, λοιπόν, το στηρίζανε 11 χορηγοί. Εμένα, είναι λίγο. Μεγάλο. Είναι λίγο πράγμα. Άκου λίγο. Αντώνη, θέλω να βγάλεις τον Βασίλη τον Σιζοδήμο στον αέρα. Όχι, ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, θα πάμε στο γραφείο του. Όχι, όχι, θα βγάλεις στον αέρα να τα πει εδώ, στον αέρα ακούει ο κόσμος. Στον αέρα. Εμένα με παίρνει ο Βασίλης ο Σιζοδήμο το καλοκαίρι τηλέφωνο, εκείνο το καλοκαίρι, σε ό,τι ιερό έχω και μου λέει. Τζορδάν, ο Μιχάλης θέλει να του δώσω εκπομπή. Με παρακαλάει να λες. Λέω, ποιος Μιχάλης, ο Καπακίδης. Τι να κάνω, λέω, θέλει εκπομπή. Ναι, μου λέει, θέλει να του δώσω, λέει, εκπομπή. Τι να κάνω. Λέω, εσύ ξέρεις, Βασίλη, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Επειδή είπες, σιγά να μην ρώτησε τη γνώμη του Τζόρνταν ο Βασίλης. Έτσι είπες. Λέω, Βασίλη, εσύ ξέρεις. Όχι, μου λέει, εσύ ξέρεις. Είναι δικό σου συνεργάτης. Εάν μου πεις να μην του δώσω, δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσω. Εάν μου πεις δώσω, λέει, τότε θα δω, λέει, μπορεί να το δώσω. Σε ό,τι ιερό έχω. Θέλω να μου βγάλεις Αντώνη τον Βασίλη. Αν μπορέσει να βγει. Ναι. Και εγώ λέω, δώσ' τον Βασίλη, εγώ θα τον μιλήσω όμως, γιατί είναι άπειρος ακόμα, επειδή τον εκτιμώ, θα τον πω 5 πράγματα. Και άμα θυμάσαι, σε παίρνω τηλέφωνο, έρχεσαι, πίνουμε έναν καφέ εκεί στη διοικητήριο, στο μικρό καφέ, και σου λέω, άκου λίγο, άμα θέλεις να μ' ακούσεις. Γιατί είσαι ενθουσιασμένος και μπορεί να καείς, κάτσε δίπλα μου κάνα χρόνο, δύο χρόνια, να σε μάθει ο κόσμος, όπως ήμουν εγώ στο Τζούκου Μπόξ δίπλα και με έμαθε ο κόσμος και τηλεπτικά. Γιατί ξέρεις τι, θα κάνει ζάπινγκ ο άλλος, θα βλέπει, δεν θα σε ξέρει και θα φεύγει. Ενώ αν σε ξέρει, άμα κάτσε να τον ακούσουμε, ο Καπακίδης είναι με τον Τζόρνταν που ήταν κλπ. Κατάλαβες. Ναι, και είδα αυτά. Και είδα τα αποτελέσματά σου με τον Τζούκου Μπόξ, το πώς είστε. Πώς είμαστε. Τι. Δηλαδή. Ο ένας θα σκοτώσει τον άλλον. Γιατί να σκοτώσει τον άλλον. Έκανε λάθη, ήρθε με ζήτησε συγγνώμη, δύο χρόνια με πυροβολούσε γιατί έλεγε πλακίες. Φταίνουν άλλοι, με βάλαν διαβάλματα. Τον άκουγες εδώ. Στο Μετρόπολης έλεγε συγγνώμη, από εδώ έλεγε συγγνώμη. Με έστειλε τον έναν να με λέει συγγνώμη στα μαγαζιά, με έστειλε τον άλλο, με παίρναν τηλέφωνο άλλοι. Όλοι φίλοι, κοινοί φίλοι. Λέει συγγνώμη, λέει συγγνώμη. Δύο χρόνια, να εδώ, στον αέρα τα λέω. Τύπος είμαι, τι μπουκα, έκανα κάπου λάθος εγώ. Και στο κάτω-κάτω σου μου κάτι. Εκείνος έκανε λάθη απέναντί μου. Εγώ δεν έκανα κανένα λάθος απέναντί του. Εγώ το στήριξα μέχρι τελευταία. Τι λάθος έκανα εγώ απέναντί του. Για να μας πει. Με ρωτώ, σας πει αυτός. Τα είπαμε. Τα ξεκαθαρίσαμε εδώ. Ήταν και αυτός καλή ώρα όπως εδώ να πούμε μια εκπομπή και τα ξεκαθαρίσαμε. Φταίω, λέει, έκανα λάθη. Στο δικαστήριο γιατί δεν είναι, σου λέω, εξαιτία σου που ήσουν αμάρτυρα εξαιτία σου ένα δικαστήριο και το πλήρωσα. Τζάμπα. Κοιμήθηκα, δεν μπόρεσα να ξυπνήσω. Εκείνο με πείραξε που δεν είναι στο δικαστήριο. Κατάλαβες. Για το αμάξι. Όχι. Για μια άλλη υπόθεση. Κατάλαβες. Αυτοί που σε λένε κλέφτη, εγώ σου λέω γιατί δεν τους κάνεις μήνυση. Έλα ρε, δεν ασχολείται με καραγκιόζε να ασχοληθώ τώρα. Ναι, αλλά κοίταξε, αυτό διενίζεται. Ναι. Έτσι δεν είναι. Κάνεις εκπομπή τι εσύ τι και τρως τα σωθικά σου. Γιατί να τρως τα σωθικά σου. Ρε εσύ Γιορδάνη, δεν το βλέπεις. Παίρνει ο καθένας πίσω από ένα τηλέφωνο. Εδώ εσύ και... για να τρολάρεις έφερες μηχανή εδώ μέσα. Κοίταξε, άλλο το χιούμορ. Ναι. Α, είναι χιούμορ εκεί. Γιατί. Δεν μου λες, άκουσες ποτέ από το στόμα μου να πω τη λέξη χιούμορ. Με λέει ο Κυριάκος που έχει. Χιούμορ με τον Ταλκά του Αλουνού. Τι Ταλκά, γιατί, αφού είσαι καθαρός, τι φοβάσαι. Πεντακάθαρος, αυτό είναι. Τότε γιατί να κάνω. Ίσα-ίσα θα γελάεις κι εσύ. Αφού. Τι λέει ρε μεγάλο. Γιατί. Εσύ γιατί στεναχωριέσαι. Και εσύ καθαρός είσαι. Ε? Από τι πράγμα. Ναι, από αυτά εδώ που γίνονται. Ρε εσύ. Ο άνθρωπος κάθε μήνα κληρώνει ένα μηχανάκι και μου λέει: μπορώ να το φέρω με το φορτηγό να το δείξω στον κόσμο. Λέει: τέλος τι ηλεκτρικό πάντων. Μηχανάκι κλείνουμε. Τέλος πάντων, τώρα αυτό. Το θέμα είναι: είσαι ευχαριστημένος από την εκπομπή σου. Ναι, γιατί να μην είμαι, βέβαια. Με τα νούμερα που κάνεις, είσαι ευχαριστημένος. Εγώ δεν κοιτάω νούμερα, Γιορδάνη. Εγώ κοιτάω. Ναι, αλλά άμα δεν σε βλέπει κανένας, δεν έχεις να ακούγεις. Εσύ προσπαθείς να ρίξεις τον άλλον, άμα δεν σε βλέπει κανένας. Άμα... Φτάνει αυτοί που με βλέπουν. Φτάνει αυτοί που με ακούσαν. Δεν θα σε μειώσω. Ούτε μυστικά είναι αυτό. Αυτό κάνεις τώρα. Μα ούτε μυστικά. Αυτό κάνεις τώρα να μειώνει. Μπαίνει ο άλλος εκεί και βλέπει πόσοι βλέπουν. Ναι, και εγώ σου λέω ότι αν δεν ήταν αυτά τα τρόλ που βρίζεις μέχρι πέρσι, δεν θα σε έβλεπε κανένα. Ωραία. Εγώ τους λέω να πάρουν δρόμο να έρθουν σε σένα. Να σε ανεβάζουν εσένα. Άμα νομίζω ότι τα τρώνε, φυσικά. Αυτό που νομίζεις εσύ, αυτοί που με βλέπουν εμένα με φτάνει.
και το Μάκη το φτάνει και το Στέφανο το φτάνει. Στο ραδιόφωνο που δεν έχω τρόλ, γιατί φυσάει ρε φίλε. Δεν μου λες μετά. Δεν έχεις, απαντάζω. Μετά έχεις και αυτό το τεράστιο το πλεονέκτημα. Ποιο? Γιατί κάποτε έλεγες δεν είχα μικρόφωνο. Μη. Έχεις και το ραδιόφωνο. Εσύ γιατί δεν παίρνεις μια εκπομπή σαν ραδιόφωνο. Γιατί? Δεν θέλω, δεν έχω το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Εγώ δεν έχω χρόνο, αλλά την περπατάω. Όχι, δεν έχω χρόνο. Τρία ώρε κάθε μέρα. Δεν έχω το χρόνο. Δεν έχω το χρόνο. Εάν θα κάνω κάτι, σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο στον κλικ ιντερνετικό. Άλλο κομμάτι είναι εκείνο. Εκείνο είναι άλλο κομμάτι. Αλλά δεν έχω το χρόνο. Εσείς είστε δίπλα στην πόλη. Πέντε λεπτά είστε στα σπίτια σας, Γιορτάνη. Από τον Αρένα, από το Focus, από το Fair Play, από όπου και να φύγει σε 5-10 λεπτά είσαι στο το σπίτι. Τρεις ώρες που κάνω εκπομπή δεν πειράζει. Το 5 λεπτά που θα είμαι στο σπίτι είναι, που, είναι το πρόβλημα. Τι δεν πειράζει. 11 με 2 είμαι εγώ κάθε βράδυ. Ναι. Αυτό δεν είναι ο χρόνος. Το 5 λεπτά που μα θα δουλειά σου δεν είναι. Πώς είναι η δουλειά μου, πώς, γιατί δεν πας τζάμπα εκεί, πληρώνεσαι. Ναι, το κάνω από χόμπι εγώ, μου αρέσει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το κάνεις και τζάμπα. Δεν το κάνω τζάμπα, κάτι είδαν σε μένα, ρε φίλε αυτή. Μα εγώ είπα ότι δεν είδανε. Ρε Γιορδάνη, θέλεις να μειώνεις την έκεια τον άλλο. Λες για την εκπομπή. Γιατί να σε μειώσει, σε βλέπει, λέει κανένα. Μα γιατί να φτάνει που με βλέπουν αυτοί. Θες να κάνουμε μια κουβέντα. Αν ήσουν δίπλα μου κάνα δύο χρόνια. Αντί για 2.000, για σε βλέπανε 7 τώρα. Σε ρωτάω. Αν την έφτιανε αλλιώ την εκπομπή, να ξέρει θα ήμουν. Όχι, δεν θέλω. Τότε. Εμένα δεν μου υπέδειξε κανένας πώς θα κάνω κάτι. Εντάξει. Αυτό είναι δικό σου, κομμάτι. Ναι. Βρεσί, δικό σου κομμάτι είναι. Το αμφιβάλλει κανένας. Και όπως την κάνω την εκπομπή εγώ, βλέπεις πώς γράφει η εκπομπή. Και αυτό δικό μου κομμάτι είναι. Εγώ αυτοί που με βλέπουν εμένα με φτάνουν. Και ποιοι με βλέπουν. Εντάξει. Και ευχαριστώ πολύ που και στη μεταγραφή του Κάργα ακουστήκαμε. Εύχομαι Γιάννη να μας βγάλει σαν πρωτόσωπος με τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Εύχομαι να μας βγάλει σαν πρωτόσωπος. Και όχι σαν κάτι άλλες εκπομπές που βγάζουν ποδοσφαιριστές για να τα πάρουν. Εμείς το κάνουμε τζάμπα. Σ' αγαπάμε, ξέρουμε τις ικανότητές σου. Είπαμε αυτό που ήταν να πούμε. Έγινε γι' αυτό. Τώρα θέλω όμως να μην μας βγάλεις και μας πει. Τι έκανες για τον Κάργα, μίλησες στην οικογένεια και τον πήραν δηλαδή. Δεν μίλησα στην οικογένεια. Στην οικογένεια πρέπει να μιλήσω, ρε Γιορδάνη. Ας την οικογένεια στην άκρη. Μην ανακατεύεις οικογένεια. Όχι, επειδή αυτά ακούγονται προς τα έξω. Το τι έχω εγώ με την οικογένεια είναι δίπλα στην οικογένεια. Είναι δίπλα στην οικογένεια. Το τι έχω εγώ με την οικογένεια είναι ένα κομμάτι που άστο έξω. Ναι, αλλά το διατυμπανίζεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο το και γιατί το έχω. Μα και εσύ το έχει πει να πει. Εγώ δεν θέλω να το διαφημίσω. Είμαι κοντά στην οικογένεια, το είπες εσύ. Το τι κάνω εγώ με την οικογένεια, Γιορδάνη, δεν αφορά κανέναν. Ναι, αλλά μην το λες, ρε φίλε. Μην το λες. Προσβάλλεις την οικογένεια, δεν είναι νομίζω. Δεν προσβάλλω κανέναν και το τι εκτίμηση έχουν απέναντί μου το ξέρω εγώ. Άσε να το ξέρω εγώ. Μεγάλη, τι νομίζεις, μόνο ήξερε την οικογένεια. Εσύ, είπα τίποτα. Είπα κάτι διαφορετικό. Είπα κάτι διαφορετικό. Πρόσβαλα εγώ κανέναν και γιατί και πώ. Άμα το τραγουδά συνέχεια. Το τραγουδάω συνέχεια. Και σε λέει τώρα ο Jukebox είναι δίπλα στην οικογένεια. Αυτό μπορεί να. Ρε, εσύ. Αυτός μπορεί να θέλει να το πει για τον λόγο που θέλει να το πει. Φυσικά. Εγώ τι να κάνω. Εγώ τον είπα τότε, κόψε αυτό το τέτοιο, γιατί αν δεν το κόψεις θα έχεις πρόβλημα. Άσο να έχει πρόβλημα, γιατί δεν τον άφησες. Γιατί σεβάστηκα, λέω ρε, πού στη. Τι σεβάστηκε, φίλοι ήσασταν. Όχι, ρε, εσύ. Τι? Όλη στη ζωή δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος. Τον βρει. Πε το δικό σου το μαλάκα να πούμε, βρίζει το Σαβίδι, βρίζει τον ένα. Αν δηλαδή έπρεπε να τον αφήσω να καταστραφεί. Τι να φάει ένα πρόσημο 50%. Εσύ στη ζωή όλοι δεν κάνουμε λάθη. Δεν μπορούμε δηλαδή. Αν δεν το διόρθωνε, τότε θα έλεγα τα ήθελες και τα έπαθες. Mm. Αλλά λάθος δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι στη ζωή μας. Και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε. Αν μας βοηθήσει κάποιος και μας πει πέντε πράγματα είναι κακό. Τι να σε πω. Καταρχήν σε είπα, εγώ 6 χρόνια από εδώ δεν τόλμησε κανέναν να αναφερθεί σε άλλον. Μια ζωή λέγαμε με το Μάγκη πάνω απ' όλο να στηρίξουμε το. Σε μια εκπομπή είμαστε όλοι, σε ένα κανάλι είμαστε όλοι. Ο καθένας κάνει αυτό που κάνει. Και το κάνει πολύ καλά, μάλιστα έλεγα. Ποιος μίλησε για πρόβλημα. Βλέπεις τώρα τι γίνεται πίσω από ένα μικρόφωνο, τι θέματα μπορούν να δημιουργήσουν. Βγήκε ο άλλος, είπε ο Ραπτόπουλος, είτε η εκπομπή είναι. Βγαίνει ο άλλος, λέει ο Καπακίδης, είπε έτσι για σένα. Βγαίνει ο άλλος σε μένα, Μιχάλη, ο Τζόρνταν είπε σε εσά. Εδώ ρε, μπορείτε. Δεν άφησα ποτέ κανένα να προσβάλλει κανέναν. Γιατί στον κλικής που πας άκουσες από κανένα και να πει κάτι για σένα. Με τον Ραπτόπουλο που είχα πρόβλημα, αυτόν τον βομβάρδιζα να πούμε, αλλά ποτέ δεν είπα, ούτε άφησα κανένα να πει κάτι για την οικογένειά του και για τη μάνα του και για τη γυναίκα. Αυτό και μας έλειπε. Ναι, για κανέναν απολύτως. Εμένα αρχίζουμε να κατέβουμε στην οικογένεια. Έχει τώρα 2 εβδομάδες, παίρνουν στο σταθερό τηλέφωνο με απόκρυψη. Δεν θέλω, άμα θέλω να το κάνω το θέμα, μπορώ να το βρω το θέμα. Εγώ απλώς το προειδοποιώ. Τελειώσει αυτό το θέμα. Θέλετε να πάρετε σε μένα, και όχι με απόκρυψη, εδώ κανονικά. Εδώ κανονικά. Λοιπόν, Αντώνη, 54 χρονών. Ο Βασίλης μπορεί να βγει.
Να βγει να διευκρινίσει εδώ. Άμα μου τα είπε, άμα δεν μου τα είπε, αν μου είπε τότε τι να κάνω. Να ξέρουμε εδώ γιατί ακούω. Αν παρακάλεσα τον Βασίλη, εγώ. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Να μα πει τι με είχε πει, ρε παιδί μου. Αν παρακάλεσα εγώ τον Βασίλη. Εμένα μου είπε προσωπικά, αν μου πει μην το δίνει, δεν το δίνω. Έτσι μου είπε. Ψέματα θα πω τώρα. Για ποιο λόγο να πω ψέματα. Και εγώ του λέω, δώσ' το να. Στην αρχή του λέω, γιατί να. Ό,τι θε κάνει. Πώ θα κάνω τι θέλω. Πρώτα απ' όλα είναι συνεργάτη μου, λέει. Πώ θα κάνω τι θέλω. Πώ δεν γίνονται αυτά, μου λέει. Και δεύτερο, και μάλιστα σε είπε εσύ με τον Τζόρνταν. Τι εκπομπή ζητά, στην αρχή δεν σου είπε. Εγώ είπα τι ζητά. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Εγώ είπα στο Βασίλη ότι. Ο Βασίλη σε είπε. Ναι, και εγώ τον είπα και με είπε ο Βασίλη τι ζητά αφού είσαι. Και... Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει. Είναι δυνατόν. Όχι, θα πάμε στο γραφείο του. Θα κανονίζει μια μέρα τη δουλειά του. Θα πάμε από το γραφείο του. Μπορούμε να τον βγάλουμε τον Βασίλη. Τι γραφείο, τι να κάνουμε, να μα πει εμένα και εσένα. Ναι, εδώ στον αέρα να τα ακούσει ο κόσμος. Μετά θα τα πούμε. Οι δυο μας. Δεν θα πούμε τίποτα. Όχι. Το στόμα του Βασίλη να ακούσει τον αέρα. Ναι, ο Βασίλης. Άμα μπορεί, άμα θέλει, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ έτσι ξύγεμαι, αδερφέ. Ναι. Ενώπιο. Ο Βασίλης δεν είναι κανένας θεσμός όμως να βγαίνει στα κανάλια. Γιατί κακό είναι. Για να διαψεύσει. Θα πει την αλήθεια όμως. Μια διευκρίνηση θα κάνει. Έτσι, Τι στον αέρα, έτσι ο Βασίλης. Γιατί. Ο Σχιζοδήμος, ο οικονομολόγος, ο καναλάρχης να βγει στον τον άνθρωπο, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, σε αυτά τα κανάλια που έχουν διαφορές. Εσύ δηλαδή τώρα, με αυτά που λες, κανονικά θα πρέπει να ντρέπεσαι με αυτά τα πράγματα τώρα. Με αυτά. Ναι. Να τραπώ εγώ. Γιατί εγώ 54 χρόνια δεν τράπηκα στη ζωή μου. Γιατί να εγώ άλλο. Εγώ όταν βγαίνω το πρωί από το σπίτι μου, Γιορδάνη, πρώτα κοιτάω στον καθρέφτη τα μούτρα μου. Πριν συγχωρεθεί ο πατέρας μου, μια κουβέντα με είπε. Θα είσαι περήφανος και πεντακάθαρος στη ζωή σου. Εγώ γιατί να τραπώ. Από τι να τραπώ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Έκανε κανέναν, πείραξα κανέναν, εγώ έκανα κανέναν. Αυτή την επίθεση που έκανε σε μένα πριν δύο εβδομάδες. Αυτά τα πράγματα που είπες πριν. Τι είπα, εσύ έκανε επίθεση σε μένα, ρε. 20 λεπτά με βομβάρδιζες την περασμένη Παρασκευή. Αδερφή, με είπες. Και τι δεν είπες. Δεν σε είπα, αδερφή. Άμα δεν έρθεις εδώ, θα είσαι αδερφή. Ξέρεις πώς ήρθα, Θα είσαι αδερφή, σε είπα. Είμαι με 40 πυρετό. Αυτό που έκανε ήταν αδερφίστικο. Να πας στο jukebox και να λες για μένα. Άμα με καλώ θα ερχόμουν, Γιορτάνη. Γιατί με είπε εσύ, εγώ ταλκά πρέπει να έρθω. Τι ταλκά, εσύ. Γιατί μου είπε να έρθω και σε είπα δεν έρθει. Τι άμα σε καλώ. Γιατί να σε καλέσω, δηλαδή. 5 χρόνια δεν μα μιλά, γιατί να σε καλέσω. Γιατί εσύ μα μιλά. Τέλο πάντων. Ρε Γιορτάνη, με 40 πυρετό ήρθα. Ούτε αυτό. Και αν έλεγα εγώ. Από την Τρίτη είμαι με τα λεμά μου. Το διευκρινίσαμε το θέμα. Ναι, είμαι με τα λεμά μου με 40 πυρετό από την Τρίτη. Αν δεν ερχόμουν, έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Σήμερα συγχωρέθηκε ένα παιδί 52 χρονών, φίλος μου Τελιβεράς, στην πίτσα ελληνική δούλευε. Σαν εχθές τον έβλεπα μπροστά μου και σαν σήμερα το θάψα το παιδί. Λοιπόν, Αντώνη, πώς είμαι. Μια τελευταία ερώτηση κάνω. Μπορούμε να έχουμε τον κύριο Βασίλη. Όχι, είπες, έγινε, τελείωσε. Λοιπόν. Όχι, ρε φίλε μου, εγώ δεν πρότεινα σε κανένα Σαββίδο. Καταρχήν ο Σαββίδο δεν κάνει μεταγραφές. Άλλο είναι το επιτελείο που κάνει μεταγραφές. Νομίζω τα είπαμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος κατάλαβε. Εσύ τα είπες. Από πούμε και πέντε ποδοσφαιρικά. Όχι, δεν θέλω να πούμε. Θέλω να τα πω μόνος. Καλά. Δεν θέλω να τα πω μόνος. Εγώ σε κάλεσα, τα είπες εδώ, τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσω εγώ με τον κόσμο εδώ πέρα. Ωραία. Να πω αυτά που θέλω εγώ. Εγώ μόνο θέλω να πω. Ναι. Θέλω να είσαι καλά. Θέλω να έχει τελειώσει εδώ το θέμα. Θέλω αυτό που σου είπα και στο τηλέφωνο προχθές. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Άκου τι σου είπα. Προχθές στο τηλέφωνο που σου το είπα. Δεν θα μπαίνει στο τρυπάκι τι σε λένε και τι. Εάν. Με πήρε τηλέφωνο μετά από το κράξιμο. Όταν ακούω το όνομά μου και το κράζουν, ενώ μπορούσε να με πάρει μια φορά το χρόνο να πούμε αυτά που έλεγε να μου τα πει στο τηλέφωνο. Ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο. Γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα τόσα χρόνια. Τώρα γιατί να δημιουργηθεί. Μα δημιουργήθηκε, δεν δημιουργήθηκε. Πάντως από μένα όχι. Γιατί όταν λες την εκπομπή σου δεν σε ακούει κανένας. Καπακίδι έγινε, μπορείς να πας, σε παρακαλώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Τελειώσαμε.